Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Δώρα, αυτό είναι το ημερολόγιο μιας σελίδας μάνας. Σήμερα είναι η πέμπτη ημέρα στη σειρά 7 Days of Autumn και εάν δεν κάνω λάθος, εσείς αυτό το βίντεο θα το παρακολουθήσετε την Παρασκευή. Για εμάς όμως σήμερα είναι Δευτέρα. Είναι η μέρα που ο μπαμπάς μας είναι στο σπίτι και έχει ρεπό και είναι η μέρα κοινώς που περνάμε μαζί. Το βίντεο ξεκινάει λίγο αργά, είναι ήδη απογευματάκι νωρίς και ο λόγος είναι γιατί περάσαμε το πρωινό όλοι μαζί σαν οικογένεια. Με αποτέλεσμα όμως τώρα, εγώ να έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω και πάρα πολύ λίγο χρόνο για να τα κάνω. Οπότε πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε το βίντεο γιατί δεν θα προλάβω. Φυσικά σε κάθε μαμά όταν έχει αφήσει το πρωινό για να το περάσει σαν ευχάριστο χρόνο με τα παιδιά, σημαίνει ότι όλες οι δουλειές του σπιτιού ουσιαστικά μεταφέρονται για το απόγευμα και μετά το απόγευμα τρέχεις και δεν φτάνεις. Έχουμε καταρχήν, περιμένω delivery από το Tesco, το οποίο λογικά θα έρθει μέσα στην επόμενη ώρα. Έχω ρούχα να μαζέψω, ρούχα να απλώσω. Το πλυντήριο πιάτων να το αδειάσω για να ξεκινήσω να βάζω τα πράγματα του πρωινού, τα οποία πρέπει να τα ξεπλύνω και να μπουν και αυτά στο πλυντήριο των πιάτων. Και μετά που θα έρθει η παραγγελία μας, να τα καθαρίσω όλα, να τα βάλω σε μια άκρη, να σας δείξω τι ήρθε. Και μετά έχω σχέδια για το απόγευμα. Λέω απόγευμα, απόγευμα είναι τώρα, για το βραδάκι. Έχω σχέδια λοιπόν για σήμερα το βράδυ, τα οποία περιμένω πώς και πώς να τα μοιράσω μαζί σας, γι' αυτό και νομίζω ότι το σημερινό vlog είναι ξεχωριστό, καθαρά και μόνο γι' αυτό το λόγο. Home.
Κατέφτασε και η παραγγελία μας από το τέσκο, την οποία την έχω καθαρίσει και την έχω βάλει πίσω μου. Οπότε θα περάσουμε να σας δείξω τι ήρθε. Δυστυχώς, όπως τα άπλωνα και τα καθάριζα, συνειδητοποίησα ότι δεν παρήγγειλα καθόλου σκόνη για το πλυντήριο και έχω για δύο ακόμα πλύσεις. Οπότε αύριο θα πρέπει να τρέξω το πρωί στο farm food της γειτονιάς και να πάρω σκόνη και να πάρω και μαλακτικό, γιατί μου κοντεύει και αυτό. Είναι κοντά στα τελειώματά του. Αλλά κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα τα πήρα. Οπότε θα περάσουμε να σας δείξω τι έχουμε αγοράσει και μετά έχω άλλα πράγματα που πρέπει να κάνω πριν περάσουμε στο συναρπαστικό κομμάτι της ημέρας, το οποίο το κρατάω έτσι για το τέλος. Φαντάζομαι κάποιοι έχετε ήδη πάρει χαμπάρι τι είναι, μιας που κάπου θα υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο, αν δεν αντέχετε να περιμένετε μέχρι το τέλος να μάθετε τι είναι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα ψώνια μας, τα οποία είναι όλα βαλμένα εδώ. Όπως βλέπετε δεν είναι πάρα πολλά, αλλά θα ξεκινήσω από αυτά που είναι στο πάτωμα, διότι έχουμε 3 πακέτα Pampers και είναι τα μεγάλα όπως βλέπετε, είναι τα Jumbo Pack, στο μέγεθος το 4 που έχει 86 πάνε στο κάθε πακέτο, μιας που και ο Ορίωνας πλέον είναι 10 κιλά και χρειαζόμαστε αυτά, διότι είναι για 9 έως και 14 κιλά. Να το πάω και κοντά να το δείτε, ορίστε. Οπότε τώρα και η Ανδρομέδα και ο Ρίωνας φοράνε ακριβώς το ίδιο μέγεθος και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πήρα 3 πακέτα. Αυτά ήταν σε προσφορά, το μεγάλο το κουτί, το τζάμπο, ήταν 9 λίρες και η προσφορά θα ισχύσει νομίζω μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου ή κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και φρόντισα να πάρω μπόλικα και το πιθανότερο είναι και στην επόμενη παραγγελία θα βάλω άλλα 2 ή 3 πακέτα για να έχουμε αρκετά να μας βγάλουν όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε σε αυτή την καλή τιμή. Γιατί λογικά. Μετά που θα ανέβει θα επανέλθει στην αυθεντική τιμή, στην αρχική του τιμή, η οποία ήταν 13 λίρες το πακέτο και έτσι γλιτώνω 4 λίρες το κάθε κουτί. Και μαζί με αυτά πήρα άλλη μια συσκευασία τροφή για την μόκα, μιας που την τελευταία φορά πήραμε μόνο μία και ήδη έχουμε, νομίζω έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει τη μισή στο περίπου, οπότε πήρα άλλη μια για να έχουμε για τη μόκα μας. Και να ξεκινήσω τώρα από εδώ πέρα. 2 συσκευασίες γάλατα διάρρη μέγεθος, διάρρη νούμερο τέλος πάντων για τον Ορίωνα, μιας που έχουμε περάσει στο 2 όπως είχα πει σε προηγούμενο βίντεο, και μαζί με αυτά έχουμε πάρα πολλές παιδικές τροφές οι οποίες είναι έτοιμες. Ξέρω πολλοί κόσμος τώρα θα γκρινιάξει, θα μου πει γιατί παίρνω τη ματζίδικα, γιατί δεν μαγειρεύω. Όχι, μαγειρεύω, αλλά θέλουμε να έχουμε ποικιλία. Και η ποικιλία έρχεται στο όταν κάνει και η μαμά κάτι στο σπίτι και ο μπαμπάς κάτι στο σπίτι και όταν τρώμε και μερικά τα οποία είναι έτοιμα μαγειρεμένα. Είτε γιατί αυτό που μαγείρεψε η μαμά η Ανδρομέδα δεν θέλει να το φάει, είτε γιατί, δεν ξέρω, για τον ΑΒ λόγο κάποια συγκεκριμένα πράγματα την αρέσουν περισσότερο και από το να αφήσω την Ανδρομέδα νηστική, προτιμώ να έχω και από αυτά που ξέρω ότι θα τα φάει, παρά να την αφήσω τελείως άφαγη. Πήραμε λοιπόν και κάποια καινούργια να τα δοκιμάσουμε. Αυτά της Heinz, αυτό για παράδειγμα είναι κοτόπουλο κάρι με μάγκο, ειδική συνταγή. Η Ανδρομέδα γενικότερα της αρέσει το κάρι, οπότε πήρα να το δοκιμάσουμε αυτό. Άλλη μια συνταγή εδώ πέρα, η οποία είναι ουσιαστικά ένα δείπνο με κοτόπουλο. Τώρα αυτό όταν εμείς κάνουμε κανονικά κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες και τα λοιπά, η Ανδρομέδα τρώει μαζί μας. Αυτό στην πράξη είναι πολτοποιημένο κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Και έχουμε και άλλο ένα βαζάκι το οποίο είναι γλυκόξενο κοτόπουλο. Τώρα αυτό εγώ δεν ξέρω να το κάνω για να της το δώσω, γι' αυτό και της το πήρα έτοιμο. Αλλά το άλλο είναι επίσης ότι άμα προσέξετε, αυτά τα βαζάκια είναι όλα 7 συν. Και επειδή ο Ορίωνας έχει κλείσει πλέον τους 7 μήνες, μπορεί και αυτός να τα δοκιμάσει. Άλλος ένας λόγος δηλαδή που αγοράστηκαν είναι και αυτός. Και αναφέροντας τον Ορίωνα, πήρα 2 μικρά από αυτά τα σακουλάκια. Τέλος πάντων, μικρές συσκευασίες για τον Ορίωνα. Το ένα είναι μήλο και μάγκο. Η Ανδρομέδα γενικότερα αγαπάει πάρα πολύ το μάγκο. Θέλουμε να δούμε αν και ο Ορίωνας το αγαπάει αντιστοίχως για 6 μήνες και πάνω. Και άλλο ένα το οποίο είναι μήλο και αχλάδι. Αυτό ξέρω ότι του αρέσει, διότι είχα κάνει εγώ μήλο και αχλάδι στο σπίτι και το έφαγε μια χαρά. Οπότε λογικά και αυτό θα το φάει ωραιότατα. Και να περάσω στις συσκευασίες. Εδώ μισό λεπτάκι για να μην κάνουμε και ζημιά. Ας τα βάλω αυτά από εδώ. Στις συσκευασίες που πήραμε έτοιμες από το τέσκο, είναι έτοιμα πιατάκια και έχουμε πάρει ένα ρύζι με λαχανικά, 2 τέτοιες συσκευασίες. Μετά πήραμε ένα μακαρόνια με κιμά στην πράξη, είναι το σπαγγέντι μπολονές για όσους γνωρίζετε, και αυτά είναι 2 συσκευασίες. Και μετά έχουμε μία συσκευασία μακαρόνια με ντομάτα, κολοκυθάκι και μέσα έχει και λίγο καροτάκι, έχει και λίγο αρακά, έχει διάφορα τέλος πάντων, αλλά είναι μακαρόνια με λαχανικά στην πράξη, και το cottage pie, το οποίο επειδή την αρέσει πάρα πολύ την Ανδρομέδα, όχι μόνο αυτό που κάνω εγώ, που ξέρετε ότι σας το έχω πει και την αρέσει και γενικότερα το προτιμάει, γενικότερα της αρέσει να συνταγεί το cottage pie και έτσι πήραμε και από αυτά. Αυτά είναι όλα για την Ανδρομέδα, μιας που είναι 10 συν, άμα δείτε δηλαδή το νούμερο που γράφει επάνω, σε όλες τις συσκευασίες λέει stage 3, 10 plus
για τους μήνες και το ριζάκι είναι 12 και. Οπότε όλα αυτά είναι για την Ανδρομέδα, για την περίπτωση που κάτι της κάνω μια μέρα και δεν το θελήσει και δεν φάει και αναγκαστικά θα πρέπει να βρω εναλλακτική για να μην την αφήσω άφαγη. Αναφέροντας την Ανδρομέδα, τα γάλατα τα οποία πίνει, πήρα μάλα δύο γάλατα από το Big Milk της Άρλα, θα μου φεύγει κιόλας, με τον γράφαλο, το οποίο σας έχω πει είναι εμπλουτισμένο ουσιαστικά με σίδηρο, βιταμίνη Α και βιταμίνη D. Πήραμε μια συσκευασία Pilgrim's Choice Cheddar, είναι το Mature Cheddar. Εν τω μεταξύ Pilgrim's Choice είναι η αγαπημένη μου επιλογή όσον αφορά τα cheddar που υπάρχουν στην Αγγλία. Υπάρχει και το Cathedral που πολλοί κόσμος του αρέσει, αλλά εμένα αυτό μου αρέσει πολύ περισσότερο. Και αυτό που μου άρεσε τώρα ακόμα πιο πολύ είναι ότι έχουν κάνει τη συσκευασία πολύ μικρή, ούτως ώστε να γλιτώσουν, όπως λέει, 40% λιγότερο πλαστικό. Ουσιαστικά κάνουν κάτι το οποίο είναι πιο περιβαλλοντολογικά ευσυνείδητο, τέλος πάντων, σαν συσκευασία, και αυτό μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Οπότε το βάρος είναι ακριβώς το ίδιο, όπως λέει, same weight, 550 γραμμάρια, αλλά έχει λιγότερο πλαστικό η συσκευασία. Πάρα πολύ καλή η πρωτοβουλία τους. 5 γάλατα από αυτά που είναι υψηλής παστερίωσης και που κρατάνε πάρα πάρα πολύ καιρό, για να τα βάλουμε στο γάλατο ψυγείο και να υπάρχουν για την περίπτωση που όντως πάμε σε καραντίνα. Δεν θέλω να ξεμείνουμε από γάλατα. Έχω ήδη πάρει και 2 συσκευασίες από υψηλής παστερίωσης που είναι έτσι πάλι υψηλής ημερομηνίας σε πλήρες γάλατα. Παρόμοια με αυτά, τέλος πάντων, για την περίπτωση που πάμε σε καραντίνα, για να έχουμε για την Ανδρομέδα, μιας που αυτά κάποια στιγμή θα περάσει η ημερομηνία τους και θα τα τελειώσουμε κιόλας. 2 ψωμάκια Ναάν, αυτά τα ειδικά τα ψωμάκια, τα πιτάκια ουσιαστικά, τι ψωμάκια, πιτάκια τέλος πάντων, για μία από τις συνταγές του συμπλικού που θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα. Και έχω πάρει χυμό από λεμόνι, έχω πάρει μία κρέμα γάλακτος από αυτές που είναι single cream, κοινώς δηλαδή είναι αρκετά νερουλή, δεν είναι πάρα πολύ πηχτή. Η κρέμα γάλακτος που συνήθως χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η single cream. Στην Αγγλία υπάρχει και η double cream που είναι ακόμη πιο πηχτή. Πήρα μία μικρή συσκευασία από ρίγανη γιατί μου τελείωνε και έχουμε 2 συσκευασίες από ζαμπόν γιατί ο Άνταμ γενικότερα στο τόστ του δεν βάζει καθόλου κασέρια και τα λοιπά, βάζει βούτυρο και βάζει ζαμπόν και έτσι το ζαμπόν μας τελειώνει πάρα πάρα πολύ γρήγορα, εξού και για τη 2 πακέτα. Μία συσκευασία από αποξηραμένα δαμάσκηνα. Δαμάσκηνα, βερίκοκα, τι λέω, βερίκοκα. Αποξηραμένα βερίκοκα. Και ο λόγος που τα πήραμε αυτά είναι γιατί έχουμε μία συνταγή μαροκινού κουσκούς που θα κάνουμε στο φούρνο και ζητάει ουσιαστικά βερίκοκα μέσα και γι' αυτό και τα πήρα. Τα στικάκια, το σουρίμι που τρώει ο Άνταν, πήραμε άλλες 2 συσκευασίες για την περίπτωση που δεν μπούμε σε καραντίνα και θέλει κάτι για όταν θα γυρνάει από τη δουλειά. Και τα τελευταία που έχουμε πάρει που έχουν να κάνουν τέλος πάντων με κρεατικά και γενικότερα με τέτοιου είδους φαγόσιμα, έχω πάρει κιμά από αρνίσιο σε συσκευασία η οποία είναι 454 γραμμάρια και σχεδόν μισό κιλό πείτε. Έχει αρκετό λίπος η συγκεκριμένη, έχει 20% λίπος, να σας δείξω κιόλας, ορίστε. Και φυσικά πήρα την πανταπαράδοση συσκευασία που παίρνω από χοιρινό κιμά, άλλα 500 γραμμάρια και αυτά είναι για συνταγές που έχουμε κατά νου να κάνουμε επίσης από το Simply Cook. Για να περάσω στα λαχανικά εδώ πέρα και στα φρούτα, ένα τσαμπί από μπανανούλες, ήδη κόψαμε μία και τη δώσαμε στην Ανδρομέδα, 4 λεμονάκια. Κλασικά τα σταφυλάκια της Ανδρομέδας, επιλογή πράσινο και κόκκινο σταφύλι, λίγο φρέσκο σπανάκι για να έχουμε και για σαλάτες και για μια συνταγή, το ματσάκι από το φρέσκο το κρεμμυδάκι, μερικές κόκκινες ωραίες ντοματούλες και μερικές γλυκές πιπεριές. Αυτά είναι όλα, δεν πήραμε πάρα πολλά όπως βλέπετε, δυστυχώς όμως παρόλο που δεν πήραμε πάρα πολλά εξαιτίας των 2 γάλατων. Και αυτών εδώ των συσκευασιών βγήκε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, εντάξει, δεν το λες και ευκαταφρόνητο, αλλά βγήκε ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Πάμε τώρα να τα βάλω όλα στη θέση τους πριν ξεπαγώσουν κάποια πράγματα και να συνεχίσουμε, διότι έχω να αδειάσω το πλυντήριο των πιάτων και να το ξαναγεμίσω με αυτά που βλέπετε εκεί πέρα.
Σας είπα λοιπόν να περιμένετε για να κάνουμε αυτό το οποίο περίμενα όλη την ημέρα να κάνω. Και αυτό δεν είναι άλλο από το να φτιάξουμε, μισό λεπτό να τις φέρω πιο κοντά, τα φαναράκια στις κολοκύθες. Παρατήρησα ότι τη μία την κολοκύθα την αφήσαμε λίγο παραπάνω και έχει μαλακώσει πολύ, οπότε επειδή αυτός είναι ο πάτος, τη γύρισα ανάποδα και θα την ανοίξω από τον πάτο. Αλλά και πάλι δεν έχει σημασία. Θα κάνουμε τα δύο φαναράκια. Η δεύτερη κολοκύθα είναι μια χαρά να τη γυρίσω κιόλας έτσι, διότι άμα δείτε, από τη μία μεριά έχουμε πολλές κρεατολιές και δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που θέλω. Οπότε θα τη γυρίσω από την άλλη που είναι λία. Και ναι, όπως είπα, θα σας δείξω κιόλας. Πώς βλέπετε, αυτή εδώ μαλάκωσε πολύ. Και δεν ξέρω και σε τι κατάσταση θα είναι μέσα. Μπορεί να έχει αρχίσει να χαλάει, οπότε μπορεί να μην έχω αρκετά από το εσωτερικό του ουσιαστικά για να το κάνω πίτα που θέλω. Θα δούμε. Σίγουρα μία κολοκύθα είναι αρκετή για την πίτα που θέλω να κάνω. Αλλά ήθελα τη δεύτερη κολοκύθα, ό,τι βγάλω, να το βάλω σε μια άκρη, να το κόψω και να το κάνω ουσιαστικά, να το βάλω μέσα σε γλυκιά σούπα. Θα δούμε. Άμα αυτή έχει όντως αρχίσει να χαλάει, τότε θα χρησιμοποιήσω μόνο αυτή και αυτή θα γίνει η πίτα που σας υποσχέθηκα όταν θέλω να κάνω την παραδοσιακή αμερικάνικη pumpkin pie που κάνω στο Halloween. Θα πάρω λοιπόν τώρα ένα μαρκαδωράκι και θα ζωγραφίσω τα δύο πρόσωπα που θέλω να κάνω και τα πρόσωπα είναι βασισμένα σε ένα από τα cartoons, ουσιαστικά σαν τα παιδικά που βλέπει η Ανδρομέδα στην τηλεόραση, σε ένα τραγουδάκι το οποίο λέγεται Can you make a happy face Jack O' Lantern, γιατί στα αγγλικά τα φαναράκια αυτά λέγονται Jack O' Lantern. Και θα ζωγραφίσουμε τα δύο προσωπάκια που την αρέσουν πιο πολύ από το τραγούδι. Εν τω μεταξύ, κάτι το οποίο δεν σας το έδειξα, όταν είχα βγει τις προάλλες και είχα πάει στο Poundland, τα είχα αφήσει αυτά εδώ κάτω, γιατί τα άφησα δίπλα στις κολοκύθες και ξέχασα να σας τα δείξω και στο hall. Αλλά είχα αγοράσει δύο φώτα τα οποία είναι ειδικά φτιαγμένα για κολοκύθες. Θα δω ποιο θα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ πιο πολύ το πήρα για το κίτρινο το φως του κεριού, γιατί προφανώς στις κολοκύθες, άμα βάλεις μόνο ένα μικρό κεράκι μέσα, συνήθως το φως δεν είναι αρκετό για να φανεί. Και έτσι προτίμησα να τα πάρω αυτά. Μια λίρα το καθένα, να σας πω, το πιθανότερο είναι ότι άμα είναι καλά, θα μπουν στην άκρη και θα χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο. Γιατί ούτως ή άλλως θα παίρνουμε σίγουρα δύο κολοκύθες. Οπότε, ναι, τα έχω και αυτά. Έχω και τις μπαταρίες που θα χρειαστώ. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ζωγραφίσουμε τα πρόσωπά τους και να αρχίσω να τις κόβω. Και νομίζω ταιριάζει που... Να σας δείξω. Η τρομαγμένη κολοκύθα θα με δει να σφάζω αυτήν που γελάει.
Και επειδή, όπως είπα, αυτήν εδώ την κυρία θα προσπαθήσω να τη σώσω και ό,τι βγάλω από μέσα να το χρησιμοποιήσουμε. Εύχομαι και ελπίζω να μην είναι χαλασμένη όπως ήταν αυτή, γιατί αυτή βρωμάει αυτή τη στιγμή. Ξέρω βέβαια το τρίκ που μου έχουν πει, ότι την ψεκάζεις ουσιαστικά με χλωρίνη, βάζεις νερό και χλωρίνη και την ψεκάζεις εσωτερικά και διακύει περισσότερο, και ειδικά αν είναι χαλασμένη δεν μυρίζει, γιατί προφανώς θα πιάσει τη μυρωδιά από τη χλωρίνη, και θα κάνω το ίδιο και σε αυτήν αφού την έχω πρώτο καθαρίσει. Εύχομαι και ελπίζω να είναι εντάξει εσωτερικά και να μην την ανοίξω και βρωμοκοπήσει ο τόπος, γιατί αν αυτό συμβεί τότε ή δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε το pumpkin pie ή θα πρέπει να βγω σε αναζήτηση φρέσκες κολοκύθας. Λοιπόν, έχω τελειώσει να την αδειάζω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να αδειάσω από μέσα πραγματικά. Έχω βγάλει πάρα πολύ ψύχα όπως βλέπετε, η οποία ελπίζω να είναι αρκετή. Εντάξει, έχω και τα κουκούτσια στον πάτο βέβαια, τα οποία όλους τους σπόρους θα τους βάλουμε μέσα στο φούρνο και θα τους ψήσουμε. Αλλά ναι, όλο αυτό βγήκε μέσα από την κολοκύθα και τώρα θα τη ρίξω ένα γρήγορο ξέπλυμα, θα την ψεκάσω και μετά θα την κόψω. Ένα μπάνιο ήδη τελείωσε και πάμε να ετοιμάσουμε και το δεύτερο. Ο Ρίωνας έχει ήδη μπανιαριστεί, είναι ντυμένος και πρόλαβα και τον Τάισα κιόλας, και θα μαζέψω τώρα αυτή την μπανιερίτσα να την πάω μέσα στο μπάνιο, γιατί την Ανδρομέδα δεν την κάνουμε μπάνιο μέσα στο δωμάτιο, επειδή έχει μια τάση να... βιβλίο και κακό. Έχει μια τάση τέλος πάντων να παίζει με τα νερά, χτυπάει τα χέρια της και πλατσουρίζει και πετάει νερά παντού, οπότε θα την κάνουμε μπάνιο κανονικά μέσα στο μπάνιο. Οπότε πρέπει να το
πάρω αυτό τώρα, να το βάλω στην άκρη, αφού το καθαρίσω, να το βάλω στην άκρη και να ετοιμάσω το μπάνιο για την Ανδρομέδα, όσο ο Τίνος κάθεται κάτω μαζί με τον μπαμπά του. Γεια σας από το μέλλον. Είναι η ώρα 1 και 10 το βράδυ. Ακόμα μοντάρω, καλά θα ακούσατε 1 και 10 το βράδυ και συνειδητοποίησα ότι δεν σας έδειξα ποτέ το πώς διακόσμησα το σαλόνι. Οπότε πάμε να το δούμε γρήγορα. Ας πάμε να κλείσουμε και το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω γενικότερα να σας έκανε εντύπωση οι κολοκύθες. Εγώ ήμουν καθοθυσιασμένη, όπως είδατε, να τις ανοίξω, να τις κάνω φαναράκια. Η Ανδρομέδα δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Τα κοιτούσε και τα δύο τα φαναράκια. Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ιδιαίτερη η αντίδρασή της. Νομίζω στην αρχή λίγο τρόμαξε κιόλας. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει συνηθίσει να τα βλέπει πλέον μέσα στο σπίτι και το ένα που το έκανε να φαίνεται τρομαγμένο της φαίνεται και ιδιαίτερα αστείο. Και νομίζω πως πρέπει να κλείσω και το βίντεο, μιας που πρέπει και να τελειώσω το μοντάζ και να πάω για ύπνο. Δεν θέλω να μείνω πάλι ξύπνια μέχρι τις 3 το πρωί, οπότε θα τα πούμε πάλι αύριο. Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά από εμάς. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, την υγεία σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε και εμείς τα λέμε ξανά σε μερικές ώρες. Bye bye!